το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην αγορά και στην επιχειρηματικότητα, την ίδια την τοπική κοινωνία γενικότερα, αποτυπώνουν τα στοιχεία του επιμελητηρίου Εύρου σχετικά με τα λουκέτα που μπήκαν κατά τη διάρκεια του 2015. Η χρονιά έκλεισε με αρνητικό πρόσημο για τον επιχειρηματικό κόσμο του Εύρου, αφού οι διαγραφές από το Μητρό του Επιμελητηρίου είχαν ως εξής. Το 2015 οι εγγραφές ήταν 248, ενώ οι διαγραφές 611. Ο Εύρος λοιπόν έχασε 363 επιχειρήσεις. Το 2014 υπήρξε απώλεια 164 επιχειρήσεων. Το 2013 ήταν κατά μικρό ποσοστό περισσότερες οι εγγραφές. Το 2015, όπως καταδεικνύουν και τα στοιχεία, ήταν διπλά πιο δύσκολο, καθώς το καλοκαίρι με το κλείσιμο των τραπεζών και τα capital controls το κλίμα επιδεινώθηκε όσο ποτέ άλλοτε. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύρου, Χριστόδουλος Τοψίδης, σημείωσε ότι το διάστημα αυτό έγινε και ένα ξεκαθάρισμα για τις αδρανείς επιχειρήσεις. Πολλές από τις επιχειρήσεις που κλείσανε είναι επιχειρήσεις που ήταν σε αδράνεια και αρκετά χρόνια. Γίνεται και ένα ξεκαθάρισμα, θα έλεγα, με το Μητρό του Επιμελητηρίου, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, ο φόρος επιδευματία που έχει μπει τα τελευταία χρόνια στις επιχειρήσεις και μόνο που έχει ενεργό αφημί, καθώς επίσης με την νέα νομοθεσία ότι θα πρέπει και οι ατομικές επιχειρήσεις να καταθέσουν ισολογισμό στο επιμελητήριο και να πληρώσουν και το γεμί, είναι μια σειρά από έξοδα που έχουν δημιουργηθεί και έτσι οι επιχειρήσεις έχουν αποφασίσει να κάνουν τη διαγραφή τους. Θα έλεγα καλώς οι επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια κάνανε την διακοπή τους, αλλά για μας ως επιμελητήριο Εύρου, εκπροσωπώντας τον επιχειρηματικό κόσμο, μας φέρνει σε δύσκολη θέση όταν βλέπουμε κλείνουν επιχειρήσεις. Βαρύς είναι τώρα ο απολογισμός για το 2015 ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων που έκλεισαν, αλλά και εκείνο που μετανάστευσαν αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες της οικονομικής ύφεσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σύμφωνα με τις έρευνες της οικονομίας του Έθνους, το 2015 έβαλαν λουκέτο περίπου 80.000 επιχειρήσεις. Ο τζίρος έπεσε κατά 8,3% στα 39,9 δις ευρώ, ενώ γύρω στις 60.000 εταιρείες μετέφεραν τις έδρες τους στις γειτονικές χώρες της Βουλγαρίας και της Κύπρου. Το γεγονός αυτό απεικονίζεται και από τα στοιχεία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, που δείχνουν ότι τη χρονιά που έφυγε, περισσότερες από 25.000 επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους. Για την αναστροφή του κλίματος, οι άνθρωποι της αγοράς, επιχειρηματίες, έμποροι και επιμελητήρια, επιδιώκουν άρση των περιορισμών στη διακίνηση των κεφαλαίων, σταθερό φορολογικό πλαίσιο και αναπτυξιακό σχεδιασμό. Στο μεσοδιάστημα, προσπαθούν μέσω προγραμμάτων και καινοτόμων προσπαθειών για μείωση τουλάχιστον των απολειών. Εμείς εδώ πέρα είμαστε για να προσπιζόμαστε συμφέροντα των επιχειρηματιών, για να μπορούμε να δημιουργούμε θέσεις για αυτοαπασχόλησης σε νέες επιχειρήσεις, με μια σειρά από δράσεις που κάνουμε με τις νεοφυείς επιχειρήσεις, με τα startup, να μπορέσουμε να προτρέψουμε τους νέους επιστήμονες ή τους νέους ανέργους να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Ήδη είμαστε σε μια ετοιμασία που περίπου που ανοίξει το πρόγραμμα, να ετοιμάσουμε θερμοκοιτίδες, δηλαδή που σημαίνει ότι θα μπουν 20 νέοι επιχειρηματίες που θα τολμήσουν να δοκιμάσουμε κανένα κόστος, δηλαδή παρέχοντας έδρα, γραφείο, τηλέφωνο, υπολογιστή. Έτσι, στην προσπάθεια αυτήν, πιστεύουμε ότι να είναι το τελευταίο αρνητικό πρόσημο που είχε το επιμελητήριό μας, γενικότερα όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδας και της περιφέρειάς μας, και θα μπορέσουμε από εδώ και πέρα να μπει ένα τέρμα στα λουκέτα.